ενεργοποίησης ήταν η αντιφατικότητα παραγωγού και διανομέα που προσκρούει στη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαχωρίζει αυτές τις αγορές. Αυτό έφερε πίσω μια συζήτηση για 2 χρόνια. Διότι έπρεπε να απομειώσει το ποσοστό της η ΣΟΚΑΡ, να γίνει μειοψηφικό και ταυτόχρονα να ακολουθήσει και τις νέες οδηγίες που υπάρχουν και το νέο πλαίσιο ακόμα και μειοψηφών, προκειμένου για το ρόλο που θα μπορεί να έχει στη διαχείριση της εταιρείας. Αυτά λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Τρίτο θέμα. Όταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε έδωσαν στη ΔΕΣΦΑ μια πρωτόγνωρη αύξηση των τιμολογίων, 68%, παραβίαζαν τον κανονισμό, την οδηγία 73 του 2009, προκειμένου να μην ενσωματώσουν ακόμα, υπήρχε η οδηγία από τότε, για τον τρόπο με τον οποίο από τούδε και εφ' κάποια στιγμή στο μέλλον, έγινε αυτό το καλοκαίρι, θα προσδιορίζονται οι τιμές στα μονοπωλιακά δίκτυα. Και αυτή την ενσωμάτωση που έγινε από την παρούσα κυβέρνηση αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που είναι ένα σύστημα το οποίο λέει πώς προσδιορίζεται το τιμολόγιο στο μέλλον. Αυτή έπρεπε να την κάνουμε ως χώρα, διότι δημιουργεί 2 θετικά. Πρώτον, έχουμε μια συγκεκριμένη αποτύπωση του πώς υπολογίζεται το κόστος και το κέρδος και η τιμολόγηση για το μέλλον, και δεύτερο, δημιουργεί ασφάλεια στον επενδυτή. Αυτό ενσωμάτωσε η παρούσα κυβέρνηση με την ρύθμιση του καλοκαιριού. Τούτων δοθέντων, καλό τη Νέα Δημοκρατία να μας πει γιατί δεν προχώρησε η ιδιωτικοποίηση. Πραγματικά το λέω ειλικρινά, χωρίς καμία αντιπαράθεση αντιπολιτευτική, παίρνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα. Και εκπλήσωμε, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση παρούσα και στον τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν για τις παρελθούσες χρήσεις, που μπορούσαμε να έχουμε μια μικρή επέμβαση, και κάναμε την καλύτερη δυνατή προσφορά για να βρεθεί μια λύση και να διαμορφωθεί ένα καλύτερο πλαίσιο. Δεν υπήρχε δυνατότητα, όπως ξέρετε, υπό όλους αυτούς τους δεδομένους όρους, για τους οποίους τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν προκύψει ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, και εκφορεύονται καθοριστικά από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Οπότε καλό τη Νέα Δημοκρατία να μας πει να σταματήσουμε να εφαρμόζουμε το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.